δύο σύντομα σχόλια από τη συζήτηση. Γιατί ας έρχονται και να καταθέτουν και στεφάνια και όποιοι θέλουν, αλλά όταν έρχονται στο προκείμενο, οι Γερμανοί στο ζήτημα των αποζημιώσεων, για παράδειγμα, εκεί δεν γίνεται κουβέντα. Έτσι, και η προηγούμενη κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση την μπάλα στην εξέδρα πέταξε στη συζήτηση στη Βουλή. Λοιπόν, αφήστε τώρα, αυτά έχουμε δει. Ένα δεύτερο ζήτημα. Αυτό που κατά την άποψή μας πρέπει να καταγραφεί από τη χθεσινή μεγαλειώδη κινητοποίηση, που ήταν πραγματικά πάρα πολύ μαζική, κόντρα στο κλίμα της αστυνομοκρατίας, όντως της καταστολής, η οποία είναι γενικευμένη και κυρίως απευθύνεται ενάντια στους ανθρώπους όλων των τμήματων της κοινωνίας, οι οποίοι αγωνίζονται. Αυτό που έγινε χθες ήταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έδειξαν την αποφασιστικότητά τους να διαδηλώσουν ενάντια αφενός στην τελευταία συμφωνία που έκλεισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την εταιρική σχέση, η οποία εκκινήθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μετατρέπει τη χώρα μας σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση. Επίσης δίνει τη διάθεση που έχουν οι πλατείες λαϊκές μας να συνεχίσουν την κινητοποίηση απέναντι σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή τους, όπως αυτό έγινε με τις προηγούμενες απεργίες, τις 24 ώρες, τις κινητοποίησης ενάντια στο λεγόμενο αναπτυξιακό νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και να κλιμακώσει το επόμενο διάστημα με ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης. Μία υποσημείωση. Αυτό που θα έπρεπε να μας ανησυχήσει όλους συνολικά είναι τι άλλα νομοσχέδια μπορεί να έχει αφήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα συρτάρια των γραφείων των Υπουργείων. Τα οποία θα συνεχίσουν τα οποία θα συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου, αυτή ήταν και η αντιπαράθεση που έγινε και στη Βουλή. Τα έχουν ξεχάσει και θα παραμείνουν λοιπόν, στο σεκτάρι. Εντάξει, ο κ. Δραγασάκης πάντως έλεγε για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο ότι είμαστε, ανεξάρτητα αν το ψηφίζουμε, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που το φέρνετε στη Βουλή, γιατί εμείς σας το αφήσαμε. Διαβάζω την αναγκαλιά. Μόνο στο ένα κομμάτι. Εντάξει, άμα θέλετε να το αναλύσουμε. Στο τσάκισμα των δικαιωμάτων, χέρι-χέρι θα προχωρήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή είναι και η υποκρισία η πραγματική. Κύριε Λαβάνο, το ΚΚΕ κατέβηκε εναντίον τη κυβερνήσεω χθε. Το ΚΚΕ, αν διαβάσετε και τις σχετικές ανακοινώσεις, δεν κάνει μία επαιτειακή κινητοποίηση με το Πολυτεχνείο. Αυτό που κάνει είναι να συνδέσει τον αγώνα που έδωσαν οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν ενάντια στην Αμερικανοκίνητη Χούντα τότε και με βασική της έκφραση στο Πολυτεχνείο που οδήγησε στη συνέχεια και στο να ξεφτύσει και να ανατραπεί. Όμως, βάζουμε στο επίκεντρο ότι τα βασικά αιτήματα για τα οποία από τότε. Γιατί δεν ήταν μόνο κάτω στη Χούντα, φωνάζανε και για το ψωμί και για την ελευθερία. Ψωμί, δηλαδή τα κοινωνικά δικαιώματα, τα βασικά δικαιώματα. Και δεν είναι και η μόνη. Πρέπει να το θέσουμε και καθαρά, γιατί δεν είναι σωστό αυτό που ακούγεται σήμερα στο τραπέζι, ότι ήταν η μόνη ειρηνική διαδήλωση κτλ. Πρώτη φορά στις δεκαετίες που δεν σημαδεύτηκε. Δεκάδες. Με καμένα αυτοκίνητα, καμένο κέντρο αυτοκίνητα. Δεκάδες διαδηλώσεις έγιναν το προηγούμενο διάστημα, τις οποίες οργανώθηκαν από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, από το ΠΑΜΕ, από τα συνδικάτα και τα σωματεία που συμμετέχουν, με αιτήματα για την βελτίωση άμεσα τη ζωή των εργαζομένων, οι οποίες δεν στιγματίστηκαν από αυτή την ψευτοαντιπαράθεση.